Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση που έγινε γνωστή πριν από 5 μόλις λεπτά. Ο Οδυσσέας, ο γιος του Αιγαία και της Έθρας, κατάφερε να θέσει εκτός μάχης μέσα στο λαβύρινθο που είχε επινοήσει ο Δαίδαλος το Μινόταυρο, σώζοντας έτσι από βέβαιο θάνατο άλλες 7 νέους και 6 νέους που είχαν προσφερθεί ως βορρά στο ταυρόμορφο τέρας. Στα πλάνα αρχείου μας, που μπορείτε κι εσείς να παρακολουθήσετε καθαρά, φαινόταν ο Οδυσσέας ότι από πολύ μικρός θα γινόταν ήρωας. Ως δημοσιογράφος, κανιβάλισα πάρα πολλές φορές την τέχνη της υποκριτικής. Διότι και προσπάθησα να συγκινήσω και να συγκινηθώ, προσπαθώντας να ανεβάσω τα νούμερα μιας εκπομπής ενός δελτίου ειδήσεων. Τώρα, στην αντιστροφή, ως νέος εκφραστής της παραστατικής υποκριτικής τέχνης, ως νέος ηθοποιός, κανιβαλίζω τη δημοσιογραφία και το κάνω και μέσα στην παράσταση, κανιβαλίζοντας την παρουσίαση ενός δελτίου ειδήσεων. Παίρνοντας, δανειζόμενος στοιχεία από τη μυθολογία και από τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Και αυτή τη στιγμή και σας κανιβαλίζω και με κανιβαλίζετε. Ο πατέρας του μάλιστα είχε αφήσει παραγγελία στην γυναίκα του το παιδί όταν μεγαλώσει να τον ακολουθήσει στην Αθήνα. Πριν λοιπόν ξεκινήσει το ταξίδι για την Αθήνα, πήρε τα σαντάλια και το μαχαίρι του πατέρα του. Το ταξίδι όμως ήταν πολύ δύσκολο, καθώς είχε να αντιμετωπίσει την οργή του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα για τη δολοφονία του γιού του αμέσως μετά τις νίκες του στα Παναθήνα. Ο καμεραμάν που τον υποδίωμαι εγώ στην περίπτωση αυτή, ξεκινάει να κάνει τη δουλειά του, αλλά με ένα περίεργο τρόπο, αντί να σταθεί στην είδηση και στο πρόσωπο που λέει στη συγκεκριμένη περίπτωση την τραγωδία, στέκεται στα χαρακτηριστικά του δημοσιογράφου και επιστρέφει μετά, γυρνάει στα προσωπικά του χαρακτηριστικά και εμφανίζει και παρουσιάζει την προσωπική του ομορφιά και τον προσωπικό του κανιβαλισμό μέσω της κάμερας, γιατί αυτός έχει τη δύναμη. Όχι να δείξει την είδηση, να δείξει τον εαυτό του. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σταθμού μας που επιβεβαιώνονται, ο Μίνωας έβαζε φόρο στους Αθηναίους να προσφέρουν ως βορρά στο Μινόταυρο 7 παρθένες και 7 παρθένους κάθε χρόνο. Πίσω ακριβώς από το δελτίο ειδήσεων, εγώ και η άλλη συνάδελφος έχουμε ένα δρόμενο. Ένα δρόμενο που το βλέπουμε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό στους δρόμους μας. Προσπαθήσαμε να δείξουμε μια πραγματική σκηνή. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι την Ελένη την χτυπάω πραγματικά και μπαίνω στη θέση του ανθρώπου που θα μπορούσε να χτυπάει στο δρόμο ένα παιδί που διαδηλώνει. Πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκε ο 12ος μήνας και έτσι ζήτησε και ο ίδιος ο Οδυσσέας να συμπεριληφθεί στη λίστα των 14. Πρωτού μπει όμως μέσα στο λαβύρινθο, συμμάχισε με την κόρη του Μίνωα, την Αριάδνη. Πήρε μαζί του ένα κουβάρι γνωστή, ξετύλιξε το νήμα, βρήκε τα ίχνη, κατάφερε να θέσει εκτός μάχης στο Μινόταυρο και να σώσει έτσι τις νέες και τους νέους που είχαν προσφερθεί ως βορρά στο ταυρόμορφο τέρας. Όσον αφορά την αξιοπιστία της ενημέρωσης, πιστεύω ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη ενημέρωση, διότι η ενημέρωση είναι άμεσα ελεγχόμενη, ούτε καν έμεσα, άμεσα κατευθυνόμενη, ούτε καν έμεσα, και ασχολείται πάντα όχι με την πληροφορία, αλλά με την παράπληροφόρηση. Στα πλάνα, τα μοντάριστα, τα καινούργια μας που βλέπετε κι εσείς καθαρά, ο Οδυσσέας βγαίνει σώος και βλαβής μαζί με τους νέους και τις νέες και γίνονται όλοι μαζί δεκτοί με θέρμη και ενθουσιασμό από το συγκεντρωμένο πλήθος. Ως καλλιτέχνης προσπαθούσα να βγάλω μέσα από το έργο μου, μέσα από αυτή την παράσταση, κάποια μηνύματα στον κόσμο ότι ξυπνήστε. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα δείχνουν. Υπάρχει πείνα, υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχει έκπτωση αξιών. Όπως όμως με ενημερώνουν οι συνάδελφοι από το Control, ο Οδυσσέας κατάφερε να επιβαστεί στο πλοίο με προορισμό την Άξο παρέα με την Αριάδνη.